Η εισηγήτρια του ΚΚΕ με πληρότητα τοποθετήθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών και στις υπουργικές τροπολογίες, ιδιαίτερα του Υπουργείου Αθλητισμού, μιας που τώρα ήρθε ο Υπουργός, που με όπλο την ηλεκτρονική ψηφοφορία θέλει να ελέγξει η κυβέρνηση τα αθλητικά σωματεία. Το ίδιο βέβαια θέλει να κάνει και στα εργατικά σωματεία, στο εργατικό συνεργασιακό κίνημα. Όμως πρέπει να ξέρετε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι δεν θα τα καταφέρετε. Το κίνημα έχει πείρα. Θα τα αντιμετωπίσει όλα όσα επιχειρείτε να κάνετε με αυτές τις τροπολογίες και με αυτές τις ρυθμίσεις. Θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας. Επιτρέψτε μου καταρχήν, μιας που δεν είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, όμως εγώ πρέπει να μιλήσω για την ευαισθησία της κυβέρνησης, του Υπουργού Εργασίας του κυρίου Χατζηδάκη, που χθες κάλεσε τους εργοδότες να προμηθεύσουν τους ταχυδρομείς με τον κατάλληλο εξοπλισμό, λέει, προστασίας. Κράνη, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, ώστε υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, όπως λέει στο δελτίο τύπου, να διασφαλίζεται παρκώς η υγεία και ασφαλειά τους. Είστε αδίστακτοι, κύριοι. Και δεν με ακούτε, κύριε Υπουργέ. Είστε αδίστακτοι. Αντί να απαγορεύσετε κάτω από αυτές τις συνθήκες την έκθεση σε κίνδυνο των εργαζομένων στις ταχυδιανομές με δίκυκλο, να υποχρεώσετε και στην καταβολή του ημερομίσθιου για όσους λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν όπως αυτό προβλέπεται εξάλλου, έρχεστε και ενισχύετε τα εργοδοτικά εγκλήματα, τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να σακατευτούν, να διακινδυνέψουν την ίδια τη ζωή τους με την οργάνωσή τους στα συνδικάτα που τόσο πολύ μισούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το πολιτικό τους προσωπικό, θα διεκδικήσουν την ασφάλειά τους, τα δικαιώματά τους και θα σταθούν απέναντι σε κάθε φερέφωνο των επιχειρηματικών ομίλων. Στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνονται ζητήματα των εκκρεμών συντάξεων, καθώς και μέτρα για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού και άλλες ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση με την τροπολογία θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια χιλιάδων συνταξιούχων που χρόνια περιμένουν την έκδοση της σύνταξής τους. Καμιά δέσμευση για το χρονικό πλαίσιο απονομής της οριστικής σύνταξης. Την ντροπή των εκκρεμών συντάξεων η κυβέρνηση έρχεται να την αντιμετωπίσει με άλλη ντροπή, την προκαταβολή της λεγόμενης εθνικής σύνταξης των 360 έως 384 ευρώ. Και αυτή με προϋποθέσεις. Έτσι, παγιώνεται την άσχημη κατάσταση έκδοση των συντάξεων. Διαιωνίζεται την αθλειότητα των εκκρεμών συντάξεων. Καταργείται ουσιαστικά την προηγούμενη ρύθμιση που εσείς ήδη ψηφίσατε και προβλέπει για προσωρινή σύνταξη στους μισθωτούς σε ποσοστό 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης πριν την υποβολή της αίτησης ταξιοδότησης και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες σε ποσοστό 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης. Νομοθετείτε, κύριοι, κάτι χειρότερο από αυτό που ήδη ισχύει, αντί να επιταχύνετε τις διαδικασίες έκδοσης των συντάξεων. Οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ένα επίδομα χωρίς να γνωρίζουν πότε θα λάβουν την οριστική τους σύνταξη. Και ρωτάμε τον κύριο Υπουργό αν ακούει και θα έρθει να απαντήσει, φαντάζομαι, όταν θα στηρίξει την τροπολογία του. Θα βγαίνει η προσωρινή της προσωρινής, στη συνέχεια η προσωρινή και αργότερα η οριστική. Πότε δηλαδή? Οι 350.000 εκκρεμείς συντάξεις είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολούθησαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και οι σημερινοί. Δημιουργήθηκαν από την τραγική έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, από τις απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων, ακόμα και έμπειρων με πολλά χρόνια υπηρεσίας, την έλλειψη βέβαια της εκπαίδευσης των εργαζομένων, από τον αυταρχισμό και την αλαζονία της διοίκησης, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, που δημιουργεί αρνητικό κλίμα, όπως τις βίαιες μετακινήσεις τους, την άρνηση να εξασφαλίσουν ελάχιστους όρους για την ασφαλή εργασία τους, όπως θέρμανση, καθαριότητα, οι συγχωνεύσεις και οι ενοποιήσεις των τμήματων χωρίς κάποιο σχεδιασμό και πρόγραμμα,
Η απαξίωση από τις διοίκησεις της γνώσης και εμπειρίας των εργαζομένων σε κέρια γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι οι συντάξεις, έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε δίθεν το πρόβλημα με την απαγόρευση της κινητικότητας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, αντί να πάρετε όλα αυτά τα μέτρα που απαιτούν οι εργαζόμενοι στο οργανισμό. Αξιοποιώντας αυτή την κατάσταση που όλοι σας δημιουργήσατε και διατηρήσατε, έρχεστε να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση και άλλων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την πρόσφατη τοποθέτηση του Project Manager. Ο ισχυρισμός του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων είναι ο δούριος ύπος για την είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στην ασφάλιση. Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι αυτό που χρειάζεται για την έκδοση συντάξεων που εκκρεμούν είναι άμεσες προσλήψεις, μόνιμου προσωπικού, πλήρων εργασιακών δικαιωμάτων σε όλες τις δομές, συμπεριλαμβανομένων της καθαριότητας και της φύλαξης, καθώς και των πρόσφατα απολυμμένων συναδέλφων εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Σημαντική ενίσχυση του προσωπικού με προσλήψεις πλήρους και αποκλειστής απασχόλησης. Να χορηγηθεί 80% των συντάξεων σε όλες τις εκκρεμείς συντάξεις. Να υπάρξει πρόβλεψη για το ποσό που απαιτείται για την απονομή των εκκρεμών ετήσιων έως 31 12 του 20, συμπεριλαμβάνοντας και την εκτίμηση των ετήσιων που πρόκειται να κατευθούν το 2021, κύριε Υπουργέ, μέσα στον προϋπολογισμό. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ολοκλήρωση της ψηφοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας που είναι απαραίτητη για την ψηφιακή σύνταξη. Ολοκλήρωση της απόδοσης όλου του ποσού που οφείλεται σε όσους έχουν λάβει προσωρινή σύνταξη. Με το άρθρο 2 του Υπουργείου Εργασίας αλλάζει το νόμο 2643 του 98 και θέτει την προϋπόθεση να είναι αμαία η απόγονη της αντίστασης, πάβοντας την προστασία όλων των άλλων. Θεωρούμε απαράδεκτο το άρθρο 2 και σας καλούμε να το απαλείψετε, να παραμείνει ως έχει. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση με την πολιτική των ελάχιστων για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που εισφέρουν το 95% των εσόδων του κράτους καταδικάζει τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή σύμβασης να ζήσουν πάνω από ένα χρόνο με 500 ευρώ το μήνα, σε όσους είναι στο πρόγραμμα συνεργασίας μίσως κάτι παραπάνω, στους άνεργους με τα ψίχουρα από 200 έως 399 ευρώ, στους χιλιάδες εργαζόμενους που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις, όπως με συμβάσεις μιας μέρας, εργαζόμενοι στα γραφεία ευρέσεως εργασίας, οι εργαζόμενοι στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στους χιλιάδες εργαζόμενους που εξαιρούνται των μέτρων, όπως οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των τουριστικών και εξωτερικών γραφείων, όπως και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, τα τουριστικά γραφεία, κύριε Υπουργέ, τους εξαιρείται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 4. Διαμαρτύρονται, σας έχουν στείλει και εσάς, ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία επιδιώκουν ή θέλουν, απαιτούν να έχουν την ίδια μεταχείριση. Οι νέοι ασφαλισμένοι που θα έβγαιναν φέτος για πρώτη φορά στο Ταμείο Ανεργίας, τους απαιτείται να έχουν 80 ημερομίσθια ασφάλισης και όχι 50. Πού θα τα βρουν τα 80 ημερομίσθια της ασφάλισης? Επίσης υπάρχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις με το ποδηλάτων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις με κάδη 79-11, 79-12, 79-10, καθώς και άλλες συναφείς επιχειρήσεις που λειτουργούν, κύριε Υπουργέ, σε εθνική ή πολυεθνική έκταση, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ενώ στις τουριστικές περιοχές λειτουργούν εποχιακά. Δεν μπόρεσαν κατά την φετινή χρονιά να χορηγήσουν στους εργαζόμενους βεβαίως εποχικότητας λόγω της αλλαγής του σχετισμού ανάμεσα στον αριθμό των μόνιμων και των εποχιακά εργαζόμενων που προβλέπει ο νόμος, αφού λόγω των συνεπειών της πανδημίας δεν προσδιορίστηκε φέτος ο ίδιος αριθμός εποχιακών. Για να δοθούν στην επιδότηση ανεργίας των εποχιακών όσοι εργάστηκαν στις τουριστικές και άλλες εποχιακές επιχειρήσεις, αλλά και όσοι υπάχθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, μονομερός ή μέσο εργοδότη, σε αναστολή εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές, εμείς ζητάμε να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής βεβαίως εποχικότητας και να επιδοτηθούν όπως οι εργαζόμενοι στα εποχιακά ξενοδοχεία. Αφορούν εργαζόμενους της ΤΟΥΗ καταρχήν. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αφού είναι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, στα αφορολόγητα, εργαζόμενοι στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ούτω καθεξής. Εμείς, ύστερα από όλα αυτά,
Πιστεύουμε ότι αυτή η τροπολογία δεν μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που πλήττονται τέλος πάντων, αλλά ούτε και αντιμετωπίζει τα ζητήματα με τις εκκρεμίες συντάξεις. Γι' αυτό και δεν θα την ψηφίσουμε.